Η κυβέρνηση προχωράει σε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό σχέδιο σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, κάτι που αντανακλά και στις ανάγκες των πολιτών αλλά και στην κοινή λογική. Ο ποινικός μετασχηματισμός είναι δεδομένος στην αντανάκλαση του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό και ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Υπουργός και οι συνεργάτες τους προχωρούν σε αυτή την αλλαγή, προκειμένου το περιδικαίου αίσθημα να εδραιώσουμε στην χώρα και κυρίως στην κοινή λογική, αλλά και οι σταθερές που χρειάζονται να αναδείξουμε στο νομικό και στο φρονιστικό πλαίσιο που παραβιάστηκαν με τους νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης, και αναφέρομαι στον νόμο Παρασκευόπουλο, για τον οποίο δεν νομίζω ότι είναι κανείς υπερήφανος. Οι αποφυλακίσεις με τους νόμους που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση ξεπέρασαν τις 17.000 το διάστημα από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι και τον Αύγουστο του 2019. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ακριβές. Οι αποφυλακίσεις ξεπέρασαν 17.000 το προηγούμενο διάστημα. Ποια κοινή λογική το ανέχεται και το δέχεται? Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει πλέον ισόβια για αδικήματα όπως ανθρωποκτονία, ισόβια για εσχάτη προδοσία, ισόβια για ομαδικούς βιασμούς, ισόβια για θανατηφόρους βιασμούς, θανατηφόρα ληστεία, εμπρισμός δασών και βιασμός ανηλίκου. Εάν δείτε τον ημερήσιο τύπο σήμερα, ακριβώς αυτό αναφέρει. Και επαναλαμβάνω, μεταφέρει το κοινό αίσθημα των πολιτών για το βιασμό ανηλίκων. Το νομοσχέδιο προβλέπει, εκτός των άλλων, και τη μετατροπή σε κακουργήματα, αδικήματα που μέχρι σήμερα συνιστούσαν πλημελήματα, όπως είναι ο εμπρισμός των δασών. Πρόσθετα, το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει επίσης νομικά κενά και παθογένειες, όπως αυτό που υπήρχε με την υποχρέωση καταγγελίας για πράξεις που συνδέονται με την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο εντός ενός τριμήνου. Θεωρώ εξαιρετική την ρύθμιση την οποία φέρνει το νομοσχέδιο και εσείς επιμεληθήκατε προσωπικά, στην οποία επανέρχεται στο ποινικό κώδικα το αδίκημα της παράνομης αλίας στα χωρικά μας ύδατα και επιτέλους αυστηροποιείται η πρόβλεψη της ποινής, η οποία πλέον τώρα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 6 μήνες και χρηματική ποινή, ενώ μέχρι σήμερα προβλεπόταν μόνο χρηματική ποινή. Έχει σημαντική αξία αυτή η πρόβλεψη, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Εγώ, ο κύριος Υψηλάνδης, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που βλέπω στην αίθουσα, είμαστε από την νησιωτική χώρα. Είναι αδιανόητο να εμβολίζονται τα ύδατά μας, τα χωρικά μας ύδατα, από στόλους αλλιευτικούς της απέναντι όχθης και να μην υπάρχει η ελάχιστη ποινή. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς την απέναντι πλευρά του Αιγαίου και ιδιαίτερα σε αυτούς που συστηματικά ψαρεύουν παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ασκώντας μάλιστα και απειλές απέναντι στους ψαράδες των νησιών.